Εν ώψη του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου γίνεται κατάθεση στεφάνων στο Ιερό, στην πλατεία της Εστίας της Νέας Μύρνης. Ένα, δύο, τρία. Δύο, ένα. Πνεύματι, σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνα λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα στιχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο πρόεδρος του τμήματος νεότητας, ο Ταμείας της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σπύρος Κοκκινόπουλος. Για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το Σμήνος Νέας Μύρνης. Για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, από τους Αρμένιους Προσκόπους. Του άξονα, κατά τον Ελληνοϊταλικό και τον Ελληνογερμανικό πόλεμο, αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της ελληνικής ιστορίας και βασικό στοιχείο της αυτογνωσίας των Ελλήνων. Η αξιοσύνη και η λεβεντιά των Ελλήνων άσκησε τεράστια επίδραση στην ψυχολογία των λαών και είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα, εκείνη την περίοδο παρατηρείται η οριστική πτώση του ναζισμού-φασισμού. Η άρνηση της Ελλάδας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ιταλίας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στην κοινή γνώμη, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν κάτι το απρόσμενο. Ήταν ο θρίαμβος μιας μικρής και φτωχής χώρας και ενός λαού που μαχόταν για την τιμή του, την αξιοπρέπειά του, την ελευθερία και τα δικαιώματά του, που κάποιοι προσπαθούσαν να στηρίξουν. Το ελληνικό παράδειγμα έδινε θάρρος στους υπόλοιπους λαούς να διεκδικήσουν και εκείνη την ελευθερία τους. Για πρώτη φορά, ο ελληνικός στρατός αντιμετώπισε στρατό μεγάλης ευρωπαϊκής δυνάμεως, εφοδιασμένο με σύγχρονα μέσα, ιδιαίτερα άρματα μάχης και ισχυρή αεροπορία, έναντι των οποίων η ελληνική άμυνα διέθετε εντελώς περιορισμένα μέσα. Λόγω της έλλειψης επαρκούς εφοδιασμού, χρησιμοποιούνταν μεταξύ των άλλων και ομάδες από χωρικούς, γυναίκες και παιδιά, που προσέρχονταν αυθόρμητα και μετέφερναν τους φόρτους στους ώμους τους, κινούμενοι σε δύσβατα εδάφη, κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο χειμώνας και το υπερβολικό ψύχος, που δοκίμαζε τη θέληση και την αντοχή των αντιμαχόμενων, αποτελούσε μερικές φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από τον εχθρό. Ωστόσο, ο ελληνικός στρατός.
Από την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώ, στην πλατεία της Εστίας της Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.